Τα δωμάτια ενός εξοχικού σπιτιού φιλοξενούν για ένα Σαββατοκύριακο 7 ανθρώπους, οι οποίοι διεκδικούν τα τρόπαια του έρωτα, της ευτυχίας και της αγάπης. Μόνο που ο δρόμος τους σκοντάφτει σε μια βαλίτσα γεμάτη χρήματα. Φέρνουμε στη Θεσσαλονίκη μια παράσταση που παίζουμε ήδη μια χειμερινή σεζόν στην Αθήνα, η οποία κάτι γνώμη μου είναι πάρα πολύ καλή. Έτσι ανταποκρίνει το κόσμος, αυτό δείχνει ο κόσμος, δηλαδή αυτό δείχνει το κοινό. Είναι μια κωμωδία, μια φάρσα, που έχει ως κεντρικό θέμα ένα ζευγάρι που χωρίζει και περνάει το τελευταίο Σαββατοκυριακό καθένας ξεχωριστά να δει, να πάρει τις τελευταίες αναμνήσεις από το εξοχικό τους πριν το πουλήσουν. Και εκεί αρχίζουν και γίνονται διάφορα ευτράπηλα, υπάρχουν κάποιες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια αυτού του δίωρου και καταλήγει τελικά να έχει happy end το έργο. Είναι μια παράσταση που είναι καθαρή φάρσα, καθαρή κωμωδία παρεξηγήσεων. Πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει. Ο Φιδάς έγραψε, ο Γιώργος ο Φιδάς, ένα πάρα πολύ ωραίο έργο που το σκηνοθέτησε εξίσου ωραίο ο Βασίλης Οθωμόπουλος. Είμαι εκτός από την αφεντιά μου, είναι και είναι ο Μάριος ο Αθανασίου, η Μαριάννα η Τουμαζάτου, ο Σπύρος ο Πούλης, ο Άρης ο Τσάπης, ο Σοφία η Μανολάκου, η Κωνσταντίνα η Κομάτα. Είμαστε μπόλικοι. Το Κασέ και το Φως. Ένα ωραίο θίασο που περνάμε πάρα πολύ ωραία, γελάμε. Ο ρόλος μας είναι ένας περίεργος τύπος που έρχεται να αγοράσει το εξοχικό αυτό. Το οποίο εξοχικό μαζεύονται πολλοί άνθρωποι σε αυτό το σπίτι. Μαζεύονται αυτοί που το έχουν, έρχονται κάποιος μεσίτης, έρχεται κάποιος που είναι φίλος και εραστής κάποιας, έρχεται ιερωμένη κάποιου και γίνεται ένα μπέρδεμα. Κάποια λεφτά, κάποια κλοπημαία, κάποιοι έρχονται να τα πάρουν. Έρχομαι και εγώ, όπως σου είπα, ένας περίεργος τύπος, λίγο σχιζοφρενής, λίγο ιδιόρυθμος, λίγο απ' όλα, αλλά πάντως δεν είναι πολύ καλά, για να πάρει το σπίτι. Εγώ είμαι ο σύζυγος της κυρίας, του ζευγαριού τέλος πάντων. Εμείς διασκεδάζουμε με αυτό το έργο πάρα πολύ, ο κόσμος πιστεύω επίσης. Είναι δύο ώρες κωμωδίας. Η παράσταση «Ένα εξοχικό παρακαλώ» φιλοξενείται στο Θέατρο Αριστοτέλειων κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.